Είμαστε στην ευχάριστη θέση και γι' αυτό ανακοινώσαμε την έναρξη κατασκευής του νέου μας πλοίου. Αυτού που θα αντικαταστήσει το χαμένο, το κάλυμνο στα... Μάλιστα. Ανέβηκε πάνω όλο το Διοικητικό Συμβούλιο και επέβλεψε κατά κάποιο τρόπο στο τι πρόκειται να γίνει. Mm-hmm. Θα είναι ένα γρηγορότατο πλοίο, θα είναι πολύ μεγαλύτερο από το κάλυμνο Star, θα έχει πολύ μεγαλύτερη χωρητικότητα, κάπου 212 άτομα. Mm-hmm. Είναι... Δώστε μας τις διαφορές, πόσα μέτρα ήταν εκείνο, πόσα μέτρα είναι αυτό. Αυτό θα είναι 27-30. Μάλιστα. Και θα είναι και ένα μέτρο φαρδύτερο. Μάλιστα. Θα είναι 6,80. Εκείνο ήταν 5,80. Πριν... Μάλιστα. 5,80. Και ήταν 25. 24, μάλιστα. 25. 2,5 μέτρα δηλαδή, μεγαλύτερο, ναι, το μάκρος. Ναι. Επίσης θα έχει ειδικούς χώρους για βαλίτσες. Θα ραδιάζονται κανονικά και μετάξι βαλίτσες. Ναι. Θα έχει ειδικούς χώρους για τουλάχιστον 10 μηχανάκια. Θα μπορούν να μπει και αμαξίδιο για άτομα με ειδικές ανάγκες. Και καταλαβαίνετε ότι όλη αυτή η προετοιμασία, γιατί είμαστε σε ένα διαρκή οργασμό και συνεννοήσεις με διάφορα ναυπηγεία, το ΔΣ κατέληξε σε ένα ναυπηγείο, διότι ήταν και κοινή πρόταση αυτό το ναυπηγείο, τόσο του συμπατριώτη μας του ναυπηγού, του Βασίλη του Ψαρουμπά, όσο και του τεχνικού μας συμβούλου, του Θωμάτου Σκριβάνου. Άλιστα. Λοιπόν, και έτσι από κοινού καταλήξαμε σε αυτό το ναυπηγείο. Mm-hmm. Είναι ένα δοκιμασμένο ναυπηγείο. Μάλιστα εδώ να σας πω ότι ήδη έχουμε παραγγείλει τις μηχανές και μάλιστα πριν από λίγες μέρες δώσαμε και χρήματα και για τις μηχανές. Έχουμε παραγγείλει μειωτήρες, άξονες δηλαδή, τιμόνια, όλα αυτά τα σχετικά, και γι' αυτά έχουμε προκαταβάλει σε άλλα το 50% της αξίας τους, άλλα το 30% της αξίας, ανάλογα με το τι ζητάει το εργοστάσιο το οποίο τα κατασκευάζει. Είμαστε δηλαδή σε ένα καλό δρόμο. Αρκεί να σας πω ότι τέλος Νοεμβρίου οι μηχανές θα είναι εδώ, θα είναι στο ναυπηγείο, mm-hmm, κιόλας. Οπότε θα έχει ο ναυπηγός το χρονικό περιθώριο να δουλέψει και με την παρουσία των μηχανών. Ο κύριος Ψαρουμπάς προχωράει γρήγορα στις μελέτες της ανοδομής, πώς θα γίνει το ένα, πού θα μπει το ένα, πού θα μπει το άλλο. Και έτσι ελπίζουμε ότι το 9 μήνο θα, μέσα στο 9 μήνο θα έχουμε τελειώσει με το πλοίο αυτό, γιατί δεν σας κρύβω ότι ήδη η Jet2 ζήτησε να συνεννοηθούμε, να ξαναξεκινήσουμε εκείνες τις συνεννοήσεις που είχαν διακοπεί λόγω του κορονοϊού. Πράγμα που σημαίνει ότι έχει σκοπό να φέρει κόσμο, οπότε θα χρειαστούμε εμείς ένα μεγάλο πλοίο για να κουβαλάμε. Άρα θα το έχουμε περίπου στην καρδιά του καλοκαιριού, κύριε Διευθυντή. Θα το καταφέρουμε, επειδή είπατε 9 μήνο. 9 μήνο είναι Ιούνιο μήνα. Ιούνιο μήνα θα το έχουμε. Το εύχομαι.